Γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Πόσο πολύ χαίρομαι που επέστρεψα, πόσο πολύ ήθελα να κάτσω μπροστά από την κάμερα και να φιλμάρω βίντεο, δεν θα το πιστέψετε. Αλήθεια, μου λείψατε πάρα πολύ, όχι ότι όταν ήμουν διακοπές ανυπομονούσα να τελειώσουν για να γυρίσω να φιλμάρω βίντεο για το YouTube, άλλωστε και στις διακοπές έκανα γυρίσματα, αλλά πραγματικά ρε παιδιά, αυτό το παρείστικο που κάθομαι εδώ μπροστά στην κάμερα και κάπως λέμε και τα νέα μας και κάπως μοιράζουμε μαζί σας όλα τα προϊόντα και τα πράγματα που αγαπώ, πρέπει να χαμηλώσω και το κινητό. Αυτό πραγματικά μου έλειψε πάρα πολύ. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσατε υπέροχα στις διακοπές σας. Εγώ θέλω να σας πω δύο λόγια για αυτές πριν ξεκινήσω το σημερινό βίντεο, στο οποίο θέλω να σας δείξω διάφορα προϊόντα που πήρα μαζί μου και να σας πω ποια τελείωσα, θα έχουμε δηλαδή και λίγο άδεια συσκευασίες, λίγο empty σήμερα, ποια με βόλεψαν και ποια όχι και τόσο και τα άφησα τελικά πίσω. Γιατί αν θυμάστε, πριν να ξεκινήσω τις καλοκαιρινές διακοπές σας, είχα κάνει ένα ή δύο βίντεο, ήταν, δεν θυμάμαι ούτε εγώ, στα οποία σας έδειχνα τα προϊόντα που σκοπεύω να πάρω μαζί μου. Για διάφορους λόγους λοιπόν, είτε έχει να κάνει με τον όγκο τους, είτε έχει να κάνει με το βάρος τους, είτε με το ότι τελικά αποφάσισα ότι δεν τα χρειάζομαι να τα πάρω μαζί μου, δεν τα πήρα και δεν τα χρησιμοποίησα και εδώ μπροστά μου έχω αυτά που αγάπησα και λάτρεψα περισσότερο στον μήνα που πέρασε, στον Αύγουστο. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στο κανάλι, εγώ είμαι η Νάγια, συνήθως δεν φλιαρώ τόσο πολύ στην εισαγωγή, αλλά τι να κάνεις όταν έχεις να τα πεις τόσο καιρό με τους αγαπημένους σου, πρέπει να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Καλώς ήρθατε λοιπόν, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ, θέλω να γραφτείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, πατώντας τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι το σημερινό μακιγιάζ το έχω κάνει με προϊόντα Kiko Milano, με προϊόντα από τη νέα τους συλλογή που είναι Super Limited Edition και λέγεται Charming Escape. Θα σας δείξω πρώτα αυτή εδώ την παλέτα. Είναι πανέμορφες συσκευασίες για αρχή, όπως πάντα. Λοιπόν, αυτή η παλέτα έχει μία πούδρα την οποία χρησιμοποιείται κυρίως εγώ, τη βάζω κάτω από τα μάτια αλλά και στο υπόλοιπο πρόσωπο γιατί δίνει πάρα πολύ φωτεινότητα, είναι διάφανη, μην τη βλέπετε άσπρη, εξαφανίζεται και απλά δίνει φωτεινότητα στην επιδερμίδα. Έχει αυτό εδώ το bronzer το οποίο φοράω σήμερα και έχει και αυτή εδώ την πούδρα η οποία εγώ νομίζω ότι είναι setting powder για το πρόσωπο και τελικά είναι highlighter. Την πρώτη φορά λοιπόν που τη χρησιμοποίησα την έβαλα σε όλο το πρόσωπο και μου έδωσε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, λαμπερό, πιο λαμπερό όμως από ό,τι το θέλω συνήθως, γιατί είναι ένα πάρα πολύ διακριτικό highlighter και θα σας το δείξω λίγο στο χέρι μου να το δείτε. Βλέπετε τη γυαλάδα, παιδιά, είναι πολύ διάφανο και πολύ φίνο και μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης να σας πω ότι έχω χρησιμοποιήσει αυτή εδώ την σκιά, η οποία είναι η 05 green something sage, νομίζω γράφει από πίσω. Έχω χρησιμοποιήσει το concealer της σειράς στην απόχρωση 02, το οποίο έχει σφουγγαράκι και είναι πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ ενυδατικό επίσης για εσάς που έχετε ξηρή επιδερμίδα. Και το gloss από τη σειρά, Crystal Glass Lip Gloss, αυτό είναι επίσης στην απόχρωση 02, μην μου πείτε να δω το όνομα. Δεν βλέπω τίποτα χωρίς τα γυαλιά μου, έτσι να τα λέμε και αυτά. Αυτά για την Kiko Milano. Κατά τα άλλα, να ξεκινήσουμε από μακιγιάζ. Ξέρω, νομίζω ότι θέλω να σας τα δείξω λίγο ανακατεμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, πήρα μαζί μου τρία μολύβια φρυδιών. Βασικά οι διακοπές μου ήταν σε δόσεις, γιατί πρώτα πήγα Βενετία και Ισπανία, όπου στην Ισπανία έκανα και ένα δεκαήμερο road trip στην Ανδαλουσία. Σας έχω φιλμάρει αποσπάσματα από το δεκαήμερο αυτό ταξίδι. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να μοντάρω αυτό το βίντεο τις επόμενες μέρες και σχετικά σύντομα για να το δείτε στο κανάλι και ελπίζω να βγει και ωραίο. Απλά ξέρετε, όταν υπάρχουν πολλά μικρά κομματάκια είναι λίγο δύσκολο και χρονοβόρο αρκετά το μοντάζ. Πήρα όμως μαζί μου, πριν περάσω στους άλλους προορισμούς, αυτά εδώ τα τρία μολύβια φρυδιών, γιατί δεν ήξερα ποιο από όλα θα με βολέψει περισσότερο. Το Huda ήταν αυτό που τελείωσε πρώτο. Είναι το πολύ πολύ λεπτό για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, που το λατρεύω γιατί μπορείς να κάνεις τις πιο λεπτές γραμμούλες εδώ μπροστά, ειδικά στα φρύδια σου. Το έχω στην απόχρωση 06, Rich Brown. Έχω υποσχεθεί ότι το καινούργιο που θα πάρω θα είναι μια απόχρωση πιο ανοιχτόχρωμη από αυτή, αλλά δεν έχω κάνει παραγγελία ακόμη. Επίσης τελείωσα το Longwear Brow Pencil, το οποίο επίσης αγαπώ πολύ, από Bobbi Brown. Σε αυτό θα αγοράσω μόνο το ανταλλακτικό, που σας έχω πει βάζετε ανταλλακτικό, δεν χρειάζεται να αγοράζετε όλη την συσκευασία. Και
τελικά κατέληξα να χρησιμοποιώ αυτό εδώ το μολύβι που το ξύνεις και είναι ένα πολύ κλασικό παραδοσιακό μολύβι που στην αρχή δεν είχε βολέψει, αλλά τελικά το αγάπησα. Από Eredue είναι το Perfect Brow Powder Pencil στην απόχρωση 203 Mahogany. Αυτό που με δίδαξαν οι φετινές διακοπές ήταν να μην βάφομαι τόσο πολύ. Less is more. Ούκ εν το πολλό το F με άλλα λόγια. Οπότε και τα φρύδια νομίζω ότι είναι κάπως πιο λεπτά. Ήταν και πιο λεπτά στις διακοπές. Όταν βάφομαι για να γυρίσω βίντεο για το YouTube, δεν ξέρω κάτι, με πιάνει και βάζω περισσότερο μακιγιάζ στο πρόσωπό μου. Και αυτό με βόλεψε πάρα πολύ. Έχει και το χτενάκι του από την άλλη πλευρά. Οπότε θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Βέβαια, χρειάζομαι και ένα πιο λεπτούλι. Προσοχή με αυτό της Huda. Μην το βγάζετε πάρα πολύ έξω, γιατί σπάει. Από εδώ είναι το μολυβάκι. Γυρνάει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Απλά αν το βγάλετε πολύ, σπάει πολύ πολύ εύκολα και δεν θέλετε να χαραμίσετε προϊόν, γιατί είναι και λίγο το προϊόν που έχει μέσα. Μιλώντας για Huda Beauty, να σας πω ότι είχα πάρει μαζί μου, θυμάστε, αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο κραγιόν που έχω φορέσει πολλές φορές και στο κανάλι και στο Instagram. Είναι η απόχρωση Cinco de Mayo. Αυτό λοιπόν το κραγιόν από τη ζέστη έσπασε, κομματιάστηκε. Δεν το έχω μαζί μου, το έχω πετάξει στη συσκευασία. Και δεν είχε τελειώσει, αλλά μου έπεσε σε ένα πεζοδρόμιο και έπρεπε να το αποχωριστώ. Πήγα λοιπόν σε ένα κατάστημα Kiko Milano και πήρα αυτό εδώ που είναι η απόχρωση 10 από το Powder Power Lipstick. Θα σας πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ τα Powder Kiss Lipsticks σε υφή και φόρμουλα και σε αίσθηση στα χείλη από την MAC. Μπορώ να πω ότι είναι dupe για τη συγκεκριμένη φόρμουλα. Επίσης και αυτό κατάφερα να το σπάσω. Εγώ φταίω γι' αυτό. Δεν φταίει το κραγιόν. Φταίει και η ζέστη βέβαια. Και είναι ένα πολύ πολύ ωραίο κοραλοκόκκινο, το οποίο ευχαριστήθηκα πάρα πολύ στις διακοπές, γιατί κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζομαι πολλά χρώματα, χρειάζομαι ένα ροζ και ένα κόκκινο, γιατί αυτές είναι και αποχρώσεις που φοράω συνήθως. Επειδή έχω εδώ χαρπετσετούλα, μισό λεπτάκι, να το σκουπίσω για να μην γίνουμε και χάλια. Και θα σας μιλήσω για τα άλλα κραγιόν που με βόλεψαν πάρα πολύ στις διακοπές. Ένα κλασικό και αγαπημένο είναι αυτό εδώ από Bobbi Brown, απόχρωση που φοράω πάντα όταν μαυρίζω, είναι η απόχρωση Beaten Peach. Αυτό εδώ το υπέροχο υπέροχο ροζ, θα τα σουατσάρω όλα και για να τα δείτε. Είναι matte, είναι αρκετά σταθερό, όχι ανεξίτηλο, δεν είναι από αυτά που δεν φεύγουν με τίποτα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σταθερό. Επίσης από Bobbi Brown φόρεσα πολύ και συνεχίζω να φοράω το Crushed Lip Color στην απόχρωση Beaten. Αυτό είναι πιο ενυδατικό, πιο glossy. Μ' αρέσει όμως πάρα πάρα πολύ και αυτό το χρώμα και η φόρμουλά του. Και η φόρμουλα που θα πάρει το βραβείο για αυτό το καλοκαίρι είναι αυτή εδώ, η NYX Lingerie XXL από την NYX φυσικά. Έχω τρεις αποχρώσεις, το κόκκινο που έχω είναι ωστόσο λίγο πιο σκούρο και λίγο πιο βαθύ και δεν το ήθελα τόσο πολύ για καλοκαίρι, ήθελα κάτι πιο φωτεινό. Αυτές εδώ όμως τις δύο τις φόρεσα πάρα πολύ και τις ευχαριστήθηκα. Και αυτά τα κραγιόν είναι ανεξίτηλα, είναι η απόχρωση Strip Down το 05 και η απόχρωση Pushed Up η 15. Λοιπόν, θα τις φατσάρω και αυτές επίσης στο χέρι μου γιατί θέλω να έχετε μία εικόνα. Έχει πάρα πολύ ωραία nude χρώματα και το 03 είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι το 05, βλέπετε είναι κάπως πιο θερμό και το 15 μοβίζει πάρα πάρα πολύ και είναι έτσι πιο σκούρο και πιο έντονο. Εμένα όμως αυτές είναι οι αποχρώσεις που νομίζω θα φορεθούν πάρα πολύ και το χειμώνα στη συγκεκριμένη δική μου επιδερμίδα και για το δικό μου συγκεκριμένο γούστο. Μισό λεπτό να τα αφαιρέσω γρήγορα γιατί μετά δεν θα φεύγουν από το χέρι μου και θα αφήσουν stain. Ναι, αφήνουν ένα stain ήδη. Έχει μείνει το stain από τα κραγιόν της NYX όπως βλέπετε. Και πάμε να περάσουμε σε μολύβια. Το βραβείο του καλύτερου μολυβιού για τον Αύγουστο παίρνει αυτό εδώ το μολύβι της Anita Brand. Σας έχω μιλήσει 100.000 φορές για τα μολύβια της Anita Brand, αλλά και για τα κραγιόν της. Έχω και κραγιόν εδώ, πάρα πολύ ενδυτικό και γλώσσι, το οποίο το χρησιμοποίησα λιγότερο από τα άλλα, η αλήθεια είναι, αλλά εξακολουθώ να το αγαπώ. Το κραγιόν είναι στην απόχρωση Cream Latte και το μολύβι είναι στην απόχρωση Toffee. Βλέπετε πόσο... Οπα. Έχει μικρύνει τόσο πολύ που μου πέφτει κιόλας. Σουατσάρω μολύβι, το οποίο φοράω και σήμερα στα χείλη μου. Σουατσάρω και κραγιόν
Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπετε και τις αποχρώσεις. Ξέρω ότι σας βοηθάει πάρα πολύ και εσάς να διαλέξετε και να κάνετε τις αγορές σας online. Αυτά λοιπόν πολύ πολύ αγαπημένα για το φετινό καλοκαίρι επίσης. Μην νομίζω ότι τα πήρα όλα μαζί. Έπαιρνα σε κάθε ταξίδι ένα διαφορετικό συνδυασμό, έτσι, ένα-δύο, για να πω την αλήθεια. Και τι άλλο πήρα μαζί, πήρα και αυτό το μολύβι, το οποίο έχει μια πιο μόβ απόχρωση, γιατί το τόφι είναι πιο καφετή, είναι η απόχρωση μόβ από την NYX. Επίσης μου αρέσει πολύ και αυτή η φόρμουλα, όχι ίσως τόσο πολύ όσο της Anita Brand, αλλά μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά από προϊόντα χιλιών που χρησιμοποιήθηκαν φέτος το καλοκαίρι. Πάμε σε μάτια, να πάμε σε μάτια. Λοιπόν, σε μάτια, έχω να πω ότι το μολύβι που χρησιμοποίησα περισσότερο ήταν αυτό εδώ, το Epic Wear Liner Stick από NYX στην απόχρωση. Τι είναι αυτή η απόχρωση? Berry Goth. Την έχω βάλει, είμαι σίγουρη και σε μακιγιάζ στο κανάλι. Είναι ένα μοβ σκούρο, το οποίο με βόλεψε πάρα πάρα πολύ. Αρκετά σταθερό, αρκετά κρεμόδες για να μπορείς να το σβήσεις και πάνω από τα μάτια. Και κατά τα άλλα δεν χρησιμοποίησα κανένα άλλο μολύβι, γιατί ένα καφέ που είχα πάρει μαζί μου από YSL, ένιωθα ότι μου τρέχει λίγο όταν το βάζω από κάτω. Ίσως ήταν, παιδιά, και η ζέστη και οι συνθήκες που δεν ήταν κατάλληλες, αλλά δεν το βολεύτηκα στο πρώτο σκέλος των διακοπών, οπότε το έβαλα στην άκρη. Η παλέτα με τις σκιές που τσάκισα και είχα μαζί μου σε όλες τις διακοπές, όλο τον Αύγουστο, ήταν η Soft Glam 2 Mini από Αναστάσια Beverly Hills. Ξέρω ότι η Mini δεν κυκλοφορεί πια, εκτός ότι βρείτε σε κάποιο ξένο site που δεν το νομίζω, αλλά σας δείχνω ξανά τις αποχρώσεις. Νομίζω ότι θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ, είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου παλέτες, την λατρεύω και σε απόδοση και σε χρώματα. Πάμε σε μάσκαρα. Λοιπόν, αδιάβροχη μάσκαρα ήθελα να χρησιμοποιήσω φέτος στις διακοπές, γι' αυτό και πήρα την No Smudge Waterproof Mascara από Bobbi Brown, την πολύ αγαπημένη μου, και πήρα και μια πιο οικονομική, τη Lash Princess False Lash Effect Mascara, γιατί η κανονική που δεν είναι αδιάβροχη από Essence μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, ωστόσο αυτή βρήκα ότι ναι, έχει αντοχή, τόσο όσο δεν είναι να τρελαθείς και στις βουτιές στη θάλασσα. Είναι αδιάβροχη, αλλά κάποια στιγμή, αν είσαι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στη θάλασσα, κάποια στιγμή μπορεί λίγο να σου τρέξει. Αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα από Bobbi Brown, μπορείτε να τη φοράτε για μέρες. Σημείωση σε αυτό το μπορείτε να τη φοράτε για μέρες. Αν έχει περάσει καιρός, όπως έχει περάσει εδώ καιρός που χρησιμοποιώ τη δική μου και είναι στα τελευταία της, αρχίζει και κάνει λίγο κομματάκια και τότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να την αντικαταστήσω ή πρέπει να την ξεβάψω και να περάσω νέα στρώση και να μην περνάω στρώσεις κάθε μέρα από πάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα κάνω άλλο βίντεο για το skincare. Βλέπω αυτό έχει βγει αρκετά μεγαλούτσικο. Νομίζω ότι θα σας τα πω όλα όμως τώρα. Μια και καλή και ας βγει μεγάλο, δεν πειράζει. Γιατί θέλω να εξομολογηθώ ότι δεν ήμουν πάρα πολύ συνεπής μερικές μέρες στο skincare μου. Παρ' όλα αυτά, πριν περάσουμε εκεί, να σας πω ότι οι δύο πούδρες που πήρα μαζί ήταν αυτή εδώ για τα μάτια και αυτή εδώ για το πρόσωπο από Laura Mercier. Είναι οι καλύτερες μου φίλες, δεν τις αλλάζω με τίποτα, εκτός αν πρέπει τέλος πάντων να πάρω κάτι πολύ compact μαζί μου, γιατί έχω περιορισμό σε χώρο, οπότε να πήρα και τρεις μέρες μαζί μου αυτή την παλέτα. Στο ταξίδι που πήγα στην Εύβοια για να βοηθήσω με τα καμένα, παιδιά, έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά στην Εύβοια. Έχω φιλμάρει και εκεί αποσπάσματα, γιατί επισκέφθηκα τον Ξενώνα Ελαιώνα που βρίσκεται σε ένα υπέροχο Ελαιώνα. Ήταν υπέροχος ο Ελαιώνας, κάει και δυστυχώς, το ξενοδοχείο σώθηκε. Θα σας ανεβάσω και αυτό το βίντεο και νομίζω ότι η εθελοντική δράση που πρέπει να γίνει δεν σταματάει εδώ. Πρέπει να γίνει καθαρισμός των καμένων, πρέπει να γίνει αναδάσωση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και μπράβο σε όλους εσάς που με όποιο τρόπο μπορείτε, είτε οικονομικά, είτε με φυσική παρουσία εκεί, είτε, δεν ξέρω, στέλνοντας τροφές και νερά στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, με οποιοδήποτε τρόπο βοηθάτε. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, Laura Mercier, είπαμε για αυτές τις δύο πούδρες. Αυτή χρησιμοποιείται γύρω από τα μάτια, είναι
συγκλονιστική, δεν τέρεθιζε καθόλου, αντιθέτως φωτίζει την περιοχή και γι' αυτό είναι και πιο λευκή. Και για προϊόντα βάσης, αυτά που χρησιμοποίησα ήταν το Primer Plus Mattifier, λατρεμένο από Bobbi Brown. Αυτό δεν το χρησιμοποιούσα πάλι κάθε μέρα, το χρησιμοποιούσα τις μέρες που είχε περισσότερη ζέστη, να σου πω την αλήθεια, και χρειαζόμουν κάτι να με κρατήσει mat για αρκετές ώρες, το βράδυ δηλαδή, όχι το πρωί, γιατί το πρωί ήμουν με το αντιλιακό. Και το βράδυ χρησιμοποιούσα είτε το Tinted Moisturizer Oil Free, το καινούριο από Laura Mercier που σας το έχω δείξει και επίσης το λάτρεψα, αλλά αυτό είναι για μέρες που νιώθετε την επιδερμίδα σας έτσι ότι θέλει λίγο πιο πολύ ενυδάτωση, τις μέρες που νιώθετε πάρα πολύ λιπαρές, όχι όμως αφυδατωμένες, προσέξτε, γιατί έχω μία φίλη η οποία είναι λιπαρή και μου λέει χρησιμοποίησα αυτό και μου πέσε λίγο ξηρό. Το χρησιμοποίησε πρώτον χωρίς primer, δεύτερον είναι λιπαρή στο ταφ, αλλά κατά τα άλλα είναι εφεδατωμένη. Θέλει καλή ενυδάτωση. Το προτείνω και σε κανονικές επιδερμίδες. Το συγκεκριμένο από Bobbi Brown είναι το Skin Longwear, έχει σβηστεί και αυτό που γράφει πάνω, Fluid Powder Foundation με SPF 20. Το προτείνω και σε κανονικές επιδερμίδες και σε λιπαρές, αλλά προσοχή, όχι σε αφυδατωμένες. Κάντε καλή ενυδάτωση πριν το εφαρμόσετε και θα σας κρατήσει matte και θα έχει και διάρκεια. Μέτρια κάλυψη έχουν και τα δύο. Ενδεχομένως μπορεί λίγο να χτιστεί στα σημεία, αλλά φουλ δεν θα γίνει ποτέ, ελαφριά προς μέτρια. Και αυτή είναι η κάλυψη που θέλω εγώ να έχω, όχι μόνο το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα τη διατηρήσω και για το χειμώνα, παιδιά. Νομίζω ότι με κάνει να δείχνω πιο φρέσκια και πιο νέα, μπορώ να σας πω. Πήρα πολλά κοπλιμέντα όταν χρησιμοποίησα αυτά τα δύο προϊόντα βάσης αυτό το καλοκαίρι. Για κονσίλερ, εκτός από το καινούριο της Kiko Milano που ήρθε στα χέρια μου πρόσφατα, χρησιμοποίησα φυσικά αυτό εδώ, το Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard από την NARS. Πάρα πολύ αγαπημένο μου, πάρα πολύ ευχριστό και να μην το σετάρετε, παιδιά, κάθεται πάρα πολύ ωραία και αυτό καλύπτει και ατέλειες συγκλονιστικά. Οπότε είναι ένα προϊόν που δεν το αποχωρίζομαι γενικότερα. Για αντιλιακό, φέτος χρησιμοποίησα το Color Velvet Technology Color Second Skin SPF 50 της Fresiderm. Αυτό έχει χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο και σε άντρες φίλους μου που το έδωσα τους άρεσε. Και αυτό το λέω γιατί οι άντρες λένε, α, έχει χρώμα, όχι, δεν θέλω να βάλω μακιγιάζ πάνω μου. Και όμως είναι πάρα πολύ διακριτικό, δίνει μια πολύ ωραία ομοιομορφία στην επιδερμίδα. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ξέρω ότι εκεί στη Fresiderm έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά για να προστατεύουν και τις θάλασσες, χρησιμοποιώντας πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερα συστατικά και πιο καθαρά συστατικά. Οπότε και με κράτησε ασφαλή από την ηλιακή ακτινοβολία και μου έδωσε και λίγο κάλυψη που ήθελα και είναι και τελείως μάτ και βελούδινη η υφή του. Φανταστικό αντιλιακό. Φανταστικά αντιλιακά επίσης ήταν και το Sun Beauty Nude Skin Sensation SPF 30 από τη Lancaster. Αυτό το βλέπετε είναι καρά empty. Το χρησιμοποίησα στο πρώτο και δεύτερο σκέλος των διακοπών και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί που είχε αρχίσει το μαύρισμά μου όμως να φαίνεται, γιατί εγώ δεν μαυρίζω περισσότερο από αυτό, πολύ δύσκολα, άρχισα να χρησιμοποιώ το 15 Hey Poa, το οποίο το λάτρεψα, είναι για μέτρια κάλυψη, αυτό είναι σαν ξηρό λάδι, να σας πω την αλήθεια, έχει φυσικά σπρέι για εύκολη εφαρμογή και μυρίζει ονειρεμένα. Γι' αυτό εδώ το αντιλιακό με ρώτησαν όλοι και όλες, γνωστοί και άγνωστοί που πέρασαν από δίπλα μου στο τελευταίο δεκαήμερο των διακοπών που το χρησιμοποιούσα. Έχω φτάσει μέχρι εδώ, σίγουρα θα το τελειώσω τώρα τις επόμενες μέρες γιατί σε χέρια πόδια συνεχίζω να βάζω, εκτός πια και αν ο καιρός χαλάσει τόσο πολύ που έχει χαλάσει αυτές τις μέρες και έχει συννεφιές που έχουμε πει βέβαια ο ήλιος περνάει και από τα συννεφάκια και το πρόσωπό σας θα πρέπει να το προσέχετε, αλλά εντάξει, σε χέρια πόδια μπορεί να μην βάλω. Δεν σας είπα για setting spray, συγγνώμη, επιστρέφω στο μακιγιάζ. Χρησιμοποιούσα το Matte Finish από NYX όλο αυτό το καλοκαίρι. Τελειώνει, είναι στα τελευταία του και με έσωσε και πραγματικά μου αρέσει πολύ και το αποτέλεσμά του, το matte που δίνει. Για καθαρισμό του προσώπου, λέω να πάμε σε καθαρισμό τώρα. Χρησιμοποίησα και τελείωσα αυτόν εδώ τον αφρό που επίσης μυρίζει συγκλονιστικά,
υπέροχα, φανταστικά, θέλω να το φάω. Είναι το Anti-Ox Wild Blueberry Cream to Foam Face Cleanser από Natura Siberica, Blueberry Siberica η σειρά, με Organic Volcanic Blueberry Hydrolate, υαλουρονικό οξύ και αλαντοίνη. Είναι vegan, είναι cruelty free, είναι συγκλονιστική όλη αυτή η σειρά των προϊόντων της Natura Siberica. Και τώρα μου έχουν στείλει και προϊόντα με βιταμίνη C και νομίζω θα αρχίσω να τα χρησιμοποιώ και θα σας έχω review στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Επίσης, κρέμα σώματος που χρησιμοποίησα ήταν η Luminous Body Perfector από Κορέ, η Aegean Bronze. Αυτή η παιδιά κάνει το σώμα να φαίνεται τόσο λαμπερό, σχεδόν υγρό και μπροντζέ. Το αποτέλεσμα που δίνει είναι καταπληκτικό. Και μου άρεσε πολύ, τι θέλεις, ο Μέρλιν εδώ διαμαρτύρεται. Μιλώντας για Κορέ, να σας πω ότι το άρωμα που πήρα μαζί ήταν το Aegean Bronze από Κορέ. Δεν πήρα όλη αυτή τη συσκευασία γιατί είναι πολύ μεγάλη. Ψέκασα εδώ μέσα, σε αυτό το μικρό μπουκαλίνο και το πήρα μαζί μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι οριακά κεντρικό, εγώ θα έλεγα. Δεν είναι όμως βαρύ να πεις ότι πω με πνίγει. Είναι από αυτά τα ωραία αρώματα, τα έτσι κάπως μεθυστικά, τα οποία... ο άλλος αναρωτιέται τη φοράς, γιατί δεν είναι πολύ σίγουρος, αφήνουν μια μυστηριώδη έτσι αίσθηση, έχει και λίγο πούδρα μέσα. Δεν ξέρω τι έχει, λοιπόν, τι γράφει. Α, γράφει, λοιπόν, ότι είναι σεντράτ και περγαμόντο οι νότες κορυφής, οι νότες καρδιάς είναι φρέζια, καμένη ζάχαρη και φραντζιπάνι και οι νότες βάσης είναι αρμονία... Άμμο το λέει, σαν τα κόρντ, βανίλα και μάσκ. Ναι, όπου υπάρχει μάσκ, υπάρχει κάτι και πολύ έτσι μεθυστικό. Δοκιμάστε το, δοκιμάστε το. Ξέρετε ότι είμαι δύσκολη στις κολόνιες, αν έχουμε τα ίδια γούστα, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι... Α, είναι eau de parfum. Ναι, δεν είναι eau de toilette. Νομίζω ότι είναι eau de toilette, αλλά είναι eau de parfum, που σημαίνει ότι έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάμε σε προϊόντα τώρα για τα μαλλιά και για το σώμα. Pure Castile Soap. Αυτό εδώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ το Living Cruelty Free, πες το σωστά, κατάστημα online shop που μου έστειλε αυτά εδώ τα σαπουνάκια. Πιο καθαρή δεν έχω νιώσει ποτέ. Είναι φοβερή η αίσθηση καθαριότητας που δίνουν στην επιδερμίδα. Και τα χρησιμοποίησα και με βόλεψαν και αυτές οι συσκευασίες. Με βόλεψαν επίσης αυτές οι συσκευασίες οι μίνι που μπορείτε και εσείς να τις βρείτε. Της Avenda για σαμπουάν και conditioner από τη σειρά Shampure, που καθαρίζει σε βάθος τα μαλλιά χωρίς να τα στερεί από την υγρασία και την ενυδάτωση που χρειάζονται βέβαια. Καταπληκτικά και αυτά τα τελείωσα στις διακοπές. Μένω στην Avenda για να σας δείξω την του La Sara Brightening Sleeping Eye Mask. Είναι μάσκα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και ως μάσκα μάλλον. Είναι όμως κρέμα ματιών. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετή και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτήν. Από τις πιο ωραίες κρέμες ματιών βελούδινες που έχω δοκιμάσει. Ταυτόχρονα σε ένα σκέλος των διακοπών πήρα μαζί μου και την Dioptirid. Αυτή εδώ την κρέμα από τη Lierac και λόγω συσκευασίας επειδή βόλευε, αλλά και επειδή ήθελα... μια ενίσχυση στην περιοχή, γιατί την ένιωθα κάπως ξηρή και δεν ήθελα να αρχίσουν να φαίνονται οι λεπτές γραμμές και οι ρητίδες. Οπότε νομίζω ότι έκανε τη δουλίτσα της. Ένα σέρουμ που πήρα μαζί μου στο μεγαλύτερο σκέλος των διακοπών, αλλά όχι σε όλες τις διακοπές, γιατί παιδιά πέρασα και τρεις μέρες ιστιοπλοϊκό, όπου οριακά έριχνα νερό στο πρόσωπό μου για να το ξεπλύνω. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά ναι. Ήταν το σέρουμ αυτό για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, καταπληκτικό, συγκλονιστικό, από The Moi Suisse. Τα προϊόντα ήρθαν στην Ελλάδα, έχω ένα περιορισμένο αριθμό, μπορώ να σας τον διαθέσω, μου στέλνετε DM σε Instagram ή σε Facebook για να συνεννοηθούμε, για να τα παραλάβετε. Είναι αντιγυραντικός ορός, κάνει τις κοιλίδες να εξαφανίζονται σταδιακά και δίνει ομοιομορφία στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. Είναι cruelty free, φτιάχνεται στην Ελβετία, έχει τα πιο ωραία αγνά συστατικά, μια ανεπαίσθητη μυρωδιά, είναι πολύ φίνο προϊόν, γλιστράει στην επιδερμίδα, δεν είναι από αυτούς τους ορούς που τους πιάνεις και κολλάνε, θεωρώ ότι είναι μια εταιρεία που πρέπει να εμπιστευτείτε, πρέπει να βάλετε στην ρουτίνα την καθημερινή της περιποίησής σας. Υπάρχει και site, θα σας βάλω όλες τις λεπτομέρειες στην περιγραφή, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε online την αγορά σας, από την The Moi Suisse. Κονταλή Vino Perfect, κρέμα κλα αντιτάσ, δηλαδή ενάντια στις κοιλίδες, και αυτή η κρέμα που
οριακά τελειώνει, έχει άλλες δύο χρήσεις. Πολύ την ευχαριστήθηκα, δεν μου αφήνει καθόλου λιπαρότητα, απορροφάται αμέσως, είναι βελούδινη, είναι τέλεια, ναι. Και σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, είτε είστε κανονικές είτε λιπαρές. Τώρα, για τις ξηρές επιδερμίδες δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει κάτι πιο ενισχυμένο το οποίο μπορείτε να βάλετε, ή μπορείτε να βάλετε αυτό το σέρουμ το οποίο προσφέρει και ενυδάτωση και αυτή την κρέμα και να είστε καλυμμένες, κορίτσια μου. Έλα, Μέρλιν, λοιπόν, θέλει να σας πει γεια, οπότε θα μου δώσετε ένα λεπτάκι, γιατί έχει παχύνει κιόλας και για να τον σηκώσω χρειάζονται δύο χέρια. Νάτος, ο κούκλος, ο Μέρλιν. Ορίστε, πες γεια στα κορίτσια. Πες τους ότι πήγες στην Αντίπαρο και πέρασες πολύ ωραία. Ο Μέρλιν, λοιπόν, ήρθε μαζί μου στο ένα σκέλος των διακοπών, μία βδομαδούλα πόσο μείναμε στην Αντίπαρο. Δεν του άρεσε καθόλου που το πήγα στην παραλία, έχω να σας πω, αλλά το άντεξε κι αυτό. Φεύγεις. Τι θες τώρα? Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορούσα να τον έχω μαζί μου εκείνες τις μέρες και θα προσπαθήσω να τον παίρνω μαζί μου σε όλες τις διακοπές από εδώ και πέρα, τρίχες πετάνε παντού. Και είναι θλιβερό που περισσότερα ξενοδοχεία δεν δέχονται τα κατοικίδια μας και περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι γι' αυτό. Θέλουμε να παίρνουμε μαζί και τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Λοιπόν, πού ήμουνα? Ήμουνα στα προϊόντα περιποίησης. Ναι, σας έλεγα ότι οριακά δεν ξεβάφτηκα μερικές μέρες που ήμουνα στο ιστιοπλοϊκό. Βασικά δεν βάφτηκα ποτέ, γιατί ήμασταν μόνο με το αντιλιακό και με το μαγιό όλη μέρα μέχρι το βράδυ. Οπότε κάποια βράδια χρησιμοποίησα αυτά εδώ τα μαντιλάκια, τα πομπον, τα οποία, παιδιά, είναι τόσο ωραία και τόσο ενυδατικά που... Όχι, δεν χρειάζεται να βάλεις ενυδατική κρέμα από πάνω, αλλά αντέχεις να μην βάλεις. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που με τραβάει η επιδερμίδα μου όταν την καθαρίζω με διάφορους αφρούς και καθαριστικά. Πάντα νιώθω ότι θέλω να βάλω άλλα προϊόντα και το σωστό είναι να ενυδατωνόμαστε βέβαια μετά το μακιγιάζ. Αλλά θέλω να πω ότι άντεξα και δεν έβαλα τίποτα μερικά βράδια. Όχι ότι σας προτείνω να το κάνετε και όχι ότι σας συστήνω να το κάνετε. Μην γκρινιάζεις. Έλα να σου δώσω κάτι να παίξεις. Έλα, πάρε αυτό. Τελειώνω. Να μην παραλείψω επίσης να σας πω ότι το ντεμακιγιάζ ματιών που πήρα μαζί μου ήταν όπως πάντα το Take the Day Off Makeup Remover από την Clinique. Παιδιά, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο. Είναι το αγαπημένο μου, δεν με κάνει καθόλου να δακρύζω, δεν μου ερεθίζει καθόλου τα μάτια, αφαιρεί την αδιάβροχη μάσκαρα, στο άμψε σβήσε πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν ταλαιπωρεί συνεπώς και τις φλεφαρίδες μου. Πρέπει να πάρω καινούργια, γιατί αυτό είναι αυτό που μου έχει απομείνει από όλες τις μεγάλες συσκευασίες που είχα. Αυτό το κρατάω πάντα για να το γεμίζω. Τι άλλο να σας πω, έχω 200 προϊόντα μπροστά μου. Αυτά θα τα βάλω στα empties, δεν σας δείχνω άλλα σαμπουάν. Θα σας πω ότι τα προϊόντα που έσωσαν τα μαλλιά μου, ειδικά τις μέρες που ήμουν στο ιστιοπλοϊκό και ήμουν όλη μέρα μπεσβιέζα στη θάλασσα, οπότε αργούσα και να λουστώ, δεν έκανα μάσκες, κάναμε λίγο οικονομία στο νερό. Ήταν το Smooth Infusion, αυτό εδώ, από την Αβέντα, το οποίο εγώ δεν το πήρα μαζί για styling, το πήρα επειδή λιένει τα μαλλιά και είναι τόσο απαλό, είναι σαν να βάζεις ένα extra conditioner. Και το είχα βάλει σε μια πολύ μικρή συσκευασία, λοιπόν, και όπως ήταν τα μαλλιά με το αλατόνερο, το περνούσα από πάνω και, παιδιά, μου τα έκανε ευκολοχτένιστα και απαλότατα και μύριζαν και τέλεια. Και για το styling χρησιμοποίησα το BB Hairdressers Invisible Oil Primer, αυτό εδώ που είναι σε spray, επίσης εξαιρετικό προϊόν, θα μπορούσα και αυτό να είχα πάρει μαζί, να πω την αλήθεια. Δεν είναι λάδι, γιατί εγώ τα αποφεύγω λίγο τα λαδάκια, όντας και λιπαρή και στα μαλλιά και στο scalp. Δεν είναι λάδι, είναι ένα προϊόν όμως που και αυτό προστατεύει από τις ακτίνες UV, αλλά και από τη θερμότητα σε περίπτωση που κάνετε styling. Έχεις λυσάξει, θα πρέπει να κλείσω το βίντεο για να ασχοληθώ μαζί με τον Μέρλιν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα. Έρχονται vlogs, έρχεται πάρα πολύ δουλειά για μένα, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, νέα πράγματα στο κανάλι. Θέλω να μου γράψετε πώς περάσατε, πού πήγατε, τι άλλο θέλετε να δείτε, γιατί άλλο θέλετε να μιλήσουμε. Γράψτε μου ερωτήσεις, αν έχετε απορίες ή αν θέλετε κάτι να μάθετε. Μήπως κάνουμε και ένα βίντεο Q&A την επόμενη φορά, δεν ξέρω, λέω εγώ, ιδέες πετάω. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο αν σας άρεσε και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχα, θα σας δω στο επόμενο. Bye bye.